Η μητέρα του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου. Η κυρία Τζίνα Τσαλικιάν απευθύνει και το δικό τη μήνυμα λίγε ώρε πριν από τη μαύρη επέτειο, ζητώντα να τιμηθεί η μνήμη του παιδιού τη χωρί ένταση και χωρί έκτροπα που αμαυρώνουν τη μνήμη του. Έλατε να παρακολουθήσουμε τι μα είπε. Κυρία Τσαλικιάν, θέλω να σα ευχαριστήσω θερμά που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση του Όπεν. Αντιλαμβάνομαι ότι ειδικά αυτέ οι μέρε κάθε χρόνο είναι εξαιρετικά δύσκολες για σας και για την οικογένειά σας. Σε λίγες ώρες συμπληρώνονται πια 11 ολόκληρα χρόνια από τη δολοφονία του Αλέξανδρου. Πραγματικά είναι 11 χρόνια μετά τη δολοφονία του Αλέξανδρου και δεν μπορώ ακόμα να καταλάβω το λόγο που έχω χάσει το παιδί μου. Η δολοφονία του Αλέξανδρου ήταν ένα γεγονός απίστευτο πέρα από κάθε ανθρώπινη λογική. Αυτή η δολοφονία έχει αποκτήσει πλέον έναν κοινωνικό συμβολισμό. Να σταθούμε λοιπόν σε αυτό. Θα ήθελα να μας μιλήσετε, γιατί πράγματι είναι όπως το λέτε, θα ήθελα να μας μιλήσετε λίγο για τον αντίκτυπο που εξακολουθεί να έχει και νομίζω ότι για πάρα πολλά χρόνια ακόμη θα έχει. Κάθε χρόνο αυτή η μαύρη επέτειος, όλα αυτά που βλέπετε να, να γίνονται. Ε, κάθε χρόνο γίνεται ένα μνημόσυνο για τον Άβικο Χαμό του Αλέξανδρου Χιλιάδες βιαβηλωτές mm -hmm. εκφράζουν την οργή και αγανάκτησή τους για αυτό που έχει συμβεί. Απλά, αυτό που θέλω να πω, ο Αλέξανδρος ήταν ένα παιδί πράο, φιλήσυχο, κατά της βίας και όλα αυτά που γίνονται, τα έκτροπα, οι ταραχές, τα επεισόδια, οι βολιοφθορές στο κέντρο της Αφήνας, δεν εκφράζουν καθόλου την προσωπικότητα και προσβάλλουν την ιστεραφημία του Αλέξανδρου. Και γι' αυτό θα ήθελα αυτά να αποφεύγονται στην επέτειο τη δολοφονία. Είναι που. ένα σημαντικό μήνυμα αυτό που εκπέμπεται. Ελπίζουμε ότι θα βρει και ευήκο αότα. Δυστυχώ, πράγματι, κάθε χρόνο συμβαίνουν και πράγματα που θα έλεγε κανεί ότι. τα οποία προσβάλλουν και την οικογένειά μα. Mm -hmm. Να σταθούμε λίγο σε αυτό, κυρία Τσαλικιάν. Η, Η δολοφονία του παιδιού σα ήταν προφανώ και είναι για εσά και για την οικογένειά σα μια απώλεια αδιανόητη για όλους μας. Ταυτόχρονα όμως, όπως το λέτε κι εσείς, αυτή η τραγωδία σημάδεψε τη χώρα. Αποτελεί ακόμη και σήμερα ένα σημείο αναφοράς. Γίνονται πράγματα, αναφερθήκατε κι εσείς, και λέγονται πράγματα και έχουν υποθεί πράγματα, εκ των οποίων αρκετά τολμώ να πω ότι αμαυρώνουν τη φήμη του, τη μνήμη, με συγχωρείτε, του, του παιδιού σας. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω πώς μια μητέρα τα διαχειρίζεται όλα αυτά. Ε, θεωρώ ότι λόγοι ε, επέβαλαν στο να κατασκευαστεί μια εικόνα για τον Αλέξανδρο διαφορετική από αυτή που πραγματικά ήταν το παιδί. Τη στιγμή που αποκλείστηκαν ψυχιατρικοί λόγοι στους ο, δολοφόνους που άφησαν σε αυτή την πράξη έπρεπε να κατασκευαστεί μια εικόνα Αλέξανδρου που να δημιουργήσει ένα άλοθη στους βολοφόνους του. Η σύζυγος του Κορκονέα, σε συνέντευξή της σε Κυριακάτικη Εφημερίδα, μίλησε για παραβατικό παιδί με φάκελο στην ασφάλεια. Ο τότε συνήγορος του Κορκονέα ε, μίλησε για επεισόδια που είχαν γίνει σε Αγώνα πόλο στο οποίο είχε πάει την ίδια μέρα ο Αλέξαβρος. Εκεί είχαν σημειωθεί επεισόδια. Ο Αλέξανδρος όμως δεν είχε συμμετάσχει σε αυτά. Προβάλαμε το βίντεο στο δικαστήριο. Πουθενά στο βίντεο, στους ταραξίες, δεν εμφανίζεται το παιδί. Παρ' όλα αυτά, στην μνήμη του κόσμου, mm. έχει αποτυπωθεί αυτή η εσφαλμένη εικόνα του παιδιού. Όπως... Ε, και ο εποστρακισμός, ο, η βολή ήταν ευθεία βολή. Να ε, θυμίζω τότε του... ότι, απλώς να το θυμίσουμε είναι πάρα πολλά τα χρόνια, νομίζω βέβαια ότι και οι άνθρωποι που μας παρακολουθούν θυμούνται πολύ καλά τις λεπτομέρειες αυτής της τραγικής ιστορίας. Τότε η συζήτηση ήταν, ο Κροκονέας υποστήριζε ότι δεν είχε πυροβολήσει ευθέω κατά του παιδιού σας και των φίλων του. Ε, ε, επικαλούμενος και διάφορες θεωρίες περί εποστρακισμού. Συνολικά όμως την εικόνα αυτή φαντάζομαι τη βλέπετε να διαμορφώνεται σε δύο επίπεδα. Από τη μία είναι αυτά που λέτε κι εσείς ότι απορρέουν από την υπερσπιστική γραμμή του Κορκονέα. Από την άλλη είναι τα επεισόδια που κάθε χρόνο έχουμε στο όνομα πολλές φορές του Αλεξανδρού. Αισθάνεστε ότι όλα αυτά μπορείτε να τα διαχειριστείτε κάθε χρόνο. Πώς είστε κάθε χρόνο τέτοιες μέρες. Ε... Είναι στο χαρακτήρα μου να είμαι υπομονετική και ψύχρεμη. Ε, λειτουργώ με αυτά ε, και μπορώ να διαχειρίζομαι πραγματικά όλα όσα συμβαίνουν με μια ηρεμία. Κυρία Τσαλικιάν, επειδή αναφερθήκαμε και στο δικαστικό κομμάτι αυτής της υπόθεσης, πριν από λίγες εβδομάδες είχαμε μια σημαντική εξέλιξη. Ο εισαγγελέα του Αρίου Πάγου άσκησε αίτηση ανέρεση κατά τη απόφαση του εφετείου Λαμία. Θυμίζω για του τηλεθεατέ μα, ήταν η απόφαση που αναγνωρίζοντα το ελαφρεντικό του σύνομου, του πρώτερου σύνομου βίου στον Κορκονέα, ουσιαστικά το άνοιξε την πόρτα τη φυλακή. Και έτσι ο δολοφόνο του παιδιού σα είναι ελεύθερο. Τώρα έχουμε μία αίτηση ανέρεση. Θα βρεθεί ξανά ενώπιον τη δικαιοσύνη ο Κορκονέα. Θέλω να μου πείτε τι περιμένετε από τη δικαιοσύνη σε αυτό το στάδιο. Η απόφαση ήταν άβικη για τον Αλέξανδρο και αναξιόπιστη. Δεν είχε αιτιολογία, ε, περιείχε αντιφάσεις, ε, τους καταλόγησαν ε, άμεσο δόλο πυροβολισμό στο ψαχνό και από την άλλη τους αθώωσαν το Σαραλιώτη και επέβαλαν στον Γορκονέα τη μικρότερη δυνατόν ποινή που είχε σαν αποτέλεσμα να βγει από τη φυλακή την επόμενη μέρα. Ένα άνθρωπος, ο οποίος το ίδιο το αστυνομικό σώμα που υπηρετούσε οι συνάδελφοί του τον αποκαλούσαν Ράμπο, δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι έχει σύνομο πρώτερο βίο. Από την άλλη και ο Σαραλιώτης που αθώωθηκε ε, στήριζε από την πρώτη μέχρι την τελευταία στιγμή τον Κορκονέα παρακούοντας τις εντολές του κέντρου να πάνε κάπου αλλού. Πιστεύω λοιπόν... Ότι ο εισαγγελέα του Αριού Πάγου, ο οποίο ήταν και ο μόνο που αντέδρασε ε, στην απόφαση του εφετείου Λαμία, ε, για να είμαι ειλικρινή, με πικραίνει το γεγονό ότι α, δεν υπήρξε κανένα ενδιαφέρον του κόσμου για αυτή την. Απαράδεκτη και αχαρακτήριστη Οι απόφαση. Τη κοινή γνώμη εννοείται. Γιατί εγώ θυμάμαι ότι ήδη στι αποφυλάξει είχε σοκάρει την κοινή γνώμη. Ήταν κάτι Α, που έγινε ένα πολύ μεγάλο θέμα. Δεν είδα, ξέρετε, μια διαμαρτυρία. Δεν είδατε μια, συνέχεια, δηλαδή. Μια ειρηνική εκδήλωση που να εκφράζει την οργή τη γι' αυτό. Μι, μιλάτε για μια απόφαση. Ε, την είπατε αναξιόπιστη, τη χαρακτηρίζετε αναξιόπιστη. Πώς την εξηγείτε εσείς και πέστε μου πώς αισθανθήκατε. Καταρχάς φαντάζομαι δεν αναμένατε ότι θα πάρει τέτοια τροπή υπόθεση ή το αναμένατε. Ε, το ανέμενα πραγματικά γιατί από την πρώτη στιγμή που βρέθηκα στο χώρο του δικαστηρίου του εφετίου Λαμίας ε, κατάλαβα ότι η απόφαση ήταν εφετείου λαμιας καταλαβα οτι η αποφαση ηταν γιατί το λέτε αυτό. Α, γιατί αντιμετώπισα μεροληψία, διαφορία, ε, μέχρι και περιφρόνηση. Υπήρχε μια σύμφωση δικαστηρίου η οποία ε, δεν ενδιαφερόταν για τη διαδικασία. Πέραν της Προέδρου δεν με ρώτησε κανείς τίποτα, ο εισαγγελέα, οι δικαστέ, οι ένορκοι, κανείς δεν είχε καμία απορία. Ε, και πραγματικά αισθάνθηκα τόσο πολύ άσχημα που δεν ήθελα να ξαναπάω σε συνευριάσεις του εφετίου Λαμίας. Αντίθετα, ε, ήταν σε πολύ μεγάλο σεβασμό η μητέρα του Κορκονέα η οποία και δεν έλειπε από συνευριάσεις του εφετίου στην διεξαγωγή της ε, δίκης. Ε, και το κλίμα ήταν πολύ θετικό προς αυτήν. Γι' αυτό τον λόγο καταλάβαινα ότι η απόφαση θα είναι κακή Αυτή για τον Αλέξανδρο, είναι. όπως και επαληθεύθηκα. Κυρία Τσαλικιάν, επιστρέφοντας στην αίτηση ανέρεση σε αυτήν την εξέλιξη, παρεμβαίνει λοιπόν ο εισαγγελέας του Αρίου Πάγου, ενδιαφέρεται για αυτήν την υπόθεση και επιδιώκει την ανατροπή της εφετειακής κρίσης. Τι περιμένετε εσείς? Ε, περιμένω η απόφαση του Αρίου Πάγου να δεχθεί την πρόταση του εισαγγελέα να δικαστεί πάλι η υπόθεση στο εφετείο Λαμίας και αυτή τη φορά να υπάρχει ενδιαφέρον του κόσμου για τη διεξαγωγή της Βίκης και να αποδοθεί δικαιοσύνη στον Αλέξανδρο. Υπάρχει δικαιοσύνη. Δεν ρωτώ έναν πολίτη. Ρωτώ μια μητέρα που έχασε το παιδί της όπως το έχασε. Ένα παιδί 15 ετών. Γιατί ξέρετε... Συζητάμε για την ποινή, συζητάμε για την αποφυλάκηση, συζητάμε για την αίτηση ανέρεση που ασκείτε. Υπάρχει μέσα σας, κυρία Τσαλικιάν, μια ποινή, μια τιμωρία ικανή για αυτό που συνέβη. Ε, καμία τιμωρία δεν είναι αρκετή για αυτό που συνέβη. Η τιμωρία είναι για να αναλογίζεται ο κάθε δράστης αξιόπινης πράξης, τι έκανε και να μετανιώνει, ερχόμενος αντιμέτωπος με τις συνέπειες της πράξεώς του. Ο Κοργονέας αμετανόητος, θυμωμένος για το ότι μπήκε φυλακή, υποκριτής, ενώψη... Με μετανόήτος ε εκείνος πρέπει εγώ να πω για, για την πληρότητα της συζήτησης ότι μία δήλωση μετάνοιας την έκανα με πολλά χρόνια καθυστέρηση. Ενώψη της απόφασης του εφετείου, ε, Εκδήλωσε το υποκριτικό ενδιαφέρον να με συναντήσει. Κάτι που δεν το δέχθηκα γιατί με αηδίαζε ακόμα και η σκέψη να λάβω μέρος σε μια θεατρική παράσταση με αυτόν. Τη στιγμή που ήμουν σίγουρη για την υποκρισία του και θεωρώ ότι θέλει να εξακολουθεί να ζει απερίσπαστο στη ζωή του, χωρίς καθόλου τύψεις στη συνείδησή του, ε, συλλογιζόμενος μόνο το τι πήγε και τελικά τι πήγε στραβά και τελικά μπήκε φυλακή. Γιατί όπως είπε εκείνο το βράδυ στη γυναίκα του που τη τηλεφώνησε από το αστυνομικό τμήμα, Τη είπε «Μαρία, κάτι συνέβη στη δουλειά, φάτε εσεί και εγώ θα αργήσω λίγο». Το «κάτι συνέβη στη δουλειά» ήταν η δολοφονία του παιδιού. Ασφαλώ. Όπως και το ότι άφησε τον Αλέξανδρο νεκρό, πολλοί του έλεγαν τι έκανες με χιδές φράσεις, ήξερε ότι έχει σκοτώσει και με αργά βήματα απομακρυνόταν με το Σαραλιώτη από το σημείο που είχε τελεστεί η πράξη. Κυρία Τσαλγιάν, δεν θέλω να, 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 σας φορτίσω ακόμη περισσότερο. Αντιλαμβάνομαι στο βαθμό που μπορεί κανείς να αντιληφθεί πώς είστε. Θα ήθελα λοιπόν να κλείσουμε αυτή τη συζήτηση όπως την αρχίσαμε. Λίγες ώρες απομένουν μέχρι την επέτειο των 11 ετών από τη δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου και θα ήθελα να κλείσουμε με ό,τι αισθάνεστε εσείς ότι έχετε την ανάγκη να πείτε. Ο Αλέξανδρος α, είχε συνεννοηθεί μαζί μου μετά την α, ε, επίσκεψή του στο σημείο εκείνο που τον είχε καλέσει ο φίλος του για να γιορτάσουν τη γιορτή του Του Αγίου, Αγίου Νικολάου. Ναι. Να τους πάρω εγώ στις 9 η ώρα και να τους πάω σε, κάποιο άλλο, σε κάποια άλλη συγκέντρωση που υπήρχε εκείνο το βράδυ. Ξέρετε πολλούς αντιεξουσιαστές που περιμένουν να τους πάρει η μαμά τους με το αυτοκίνητό της στις 9 το βράδυ από το κέντρο της Αθήνας. Μπορεί να αποδοθεί στο παιδί αυτό ο χαρακτήρας του αντιεξουσιαστή. Παιδί απόλυτα δεμένο με τη μητέρα του πονόψυχο, φιλήσυχο, αρκετά πλέον οι διαστρεβλώσεις γύρω από την προσωπικότητά του και την ιστεροφημία του. Μέχρι εδώ. Τι θα θέλατε να δείτε αύριο. Θα θέλατε να δείτε κόσμο συγκεντρωμένο ειρηνικά, να τιμά τη μνήμη του παιδιού σας. Θα θέλατε ησυχία, ούτε καν αυτό. Δηλαδή, τι είναι αυτό που θα θέλατε να δείτε θα ήθελα να γίνεται ένα ετήσιο μνημόσυνο του Αλέξανδρου για τον άβικο χαμό του, ειρηνικό, με σεβασμό στην ψυχή του παιδιού. Σας ευχαριστώ πολύ για την εμπιστοσύνη σας, κυρία Τσελή. Και, ευχα... και, εγώ ευχαριστώ, κυρία Λιπεράκη. Να είστε καλά. Εντάξει, νομίζω ότι ο πόνος της μάνας που έχει χάσει το παιδί τη.